άποψη από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Θα μιλήσουμε με τον Διευθυντή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, τον κύριο Ρίζο. Κύριε Ρίζο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Βούτσινε. Το ρεπορτάζ το ακούσατε τώρα. Ζητάμε την απάντηση για όλα αυτά τα οποία καταγγέλουν οι παραγωγοί. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ο αρμόδιος υπάλληλος που λέτε είναι γεωπόνος, είναι ορισμένος φυτογειονομικός ελεγκτής με απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, την οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες, με τις εγκυκλίους και με την νομοθεσία του Υπουργείου Γεωργίας. Από επίσκεψη που έγινε σήμερα διαπίστωσε ότι από μακροσκοπικό έλεγχο διαπιστώθηκε η παρουσία του εν λόγω... Πείτε το πάλι αυτό, κύριε Ρίζο. Διαπιστώθηκε από μακροσκοπικό έλεγχο... Από τι? Μακροσκοπικό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, για εξηγήστε το. Ο φυτογειονομικός ελεγκτής εφαρμόζει τις οδηγίες. Τι σημαίνει μακροσκοπικός έλεγχος, πείτε μας, κύριε Ρίζο. Μακροσκοπική έλεγχη σημαίνει ότι πηγαίνει, κάνει την επίσκεψη, βλέπει το προϊόν. Και βλέπει το προϊόν, βλέπει. Ναι, έτσι. Λοιπόν, βάσει αυτό που έβγαλε δηλαδή ως πόρισμα ως ο άνθρωπος της υπηρεσίας είναι από το τι είδαν τα μάτια του, έτσι. Ναι, όχι. Οπτικά μιλάμε τώρα, κύριε Ρίζο. Η μακροσκοπική εξέταση και παρατήρηση είναι σύμφωνα με τις οδηγίες και με την επιστημονική προσέγγιση του θέματος. Δηλαδή, εδώ διαπιστώθηκε από τον φυτογειονομικό ελεγκτή η παρουσία αυτού του επιβλαβούς εντόμου και θα έπρεπε να μην χορηγηθεί έγκριση για τη διακίνηση αυτού του φορτίου μόνο προς τη Ρώσικη Ομοσπονδία, διότι η Ρώσικη Ομοσπονδία έχει με τον Υπουργό Γεωργίας έχει υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας ένα μνημόνιο με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που θα πρέπει να έχουν όλα τα προϊόντα, τα αγροτικά, τα κτηνοτροφικά κτλ. Προκειμένου να εισαχθούν στη Ρώσικη Ομοσπονδία. Μας λέτε δηλαδή ότι για αυτή την αγορά δεν θα έπρεπε να φύγει έτσι το προϊόν, γιατί η παραγωγή λένε από την εμπειρία τους, κύριε Ρίζο, και ο μεσολαβητής που βρίσκεται στο σημείο της καριάς, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι θέμα ο μεσολαβητής ή όπως είπατε και η Ρώσια εμπορία. Το θέμα είναι ότι όταν θα πάει αυτό το φορτίο στη Ρωσία, θα ελεγχθεί από την αντίστοιχη υπηρεσία, η οποία θα να σου πληροφορήσω ότι μάλιστα είναι και πολύ αυστηρή η Ρώσικη αντίστοιχη υπηρεσία όσον αφορά θέλει να προστατεύσει τα σύνορά της από την εισαγωγή τέτοιων μικροοργανισμών και γι' αυτό έχει αυτές... Λέτε δηλαδή ότι αν πάει μπορεί να το γυρίσουν πίσω, αυτό ναι, λέτε, ναι, κύριε Ρίζο. Να σας πω κύριε Βούτσινε, το Φεβρουάριο του 2013 139 φορτία με φρούτα επεστράφησαν. Εκ των οποίων από τα 139 φορτία τα 48 ήταν με ακτινίδια. Και δηλαδή αυτά τα 48 παρτίδες, ένα ήταν με ένα άλλο παράσιτο, το θρύπα, ένα με μία... Αυτό το παράσιτο λέγεται βαμβακάδα. Αυτό το παράσιτο δημιουργεί πρόβλημα, κύριε Ρίζο. Τα 48, τα 46 ήταν με αυτή τη βαμβακάδα. Και επεστράφησαν αυτά τα φορτία. Κύριε Ρίζο, να σας ρωτήσω. Δηλαδή, προσέξτε, εδώ το θέμα είναι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι παθογόνο όσον αφορά για την υγεία. Εμείς, όσον αφορά, δηλαδή, επειδή ένα προϊόν ΠΟΠ σπερχιού, το ακτινίδιο, έχουμε υποχρέωση να διαφυλάξουμε τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά σε υψηλό επίπεδο, ένα αυτό. Και δεύτερον, ότι αυτή η απέτηση μπαίνει μόνο προς τη Ρώσικη Ομοσπονδία, δηλαδή Ρωσία, Καζακστάν κτλ. Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, κύριε Ρίζο. Τα ακτινίδια τα συγκεκριμένα σε άλλες χώρες είναι μια χαρά, έτσι. Ναι. Δηλαδή αυτό το ακτινίδιο που είδαμε σε άλλες χώρες τρώγεται κανονικά. Δεν έχουν πρόβλημα, δεν έχει κάποια ασθένεια. Όχι. Απλά λέμε, επιτρέψτε μου λίγο για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι στη Ρωσία είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο. Ναι, όχι, και δεν θέλουν να εισαχθεί αυτός ο οργανισμός, να εισαχθεί στις χώρες τους. Δηλαδή, Ρωσία, Λευκορωσία και Καζακστάν. Οπότε, εξέδωσε ο Υπουργός Γεωργίας αυτές τις απαιτήσεις, είναι έντομο καραντίνας, δεν μπορεί να εισαχθεί. Δηλαδή, όταν διαπιστώνεται. Ερώτηση, κύριε Ρίζο, ερώτηση. Έστω και σε ένα, αν διαπιστώσει σε ένα ακτινίδιο, θα πρέπει να. Είστε κατανοητός, κύριε Ρίζο, ερώτηση. Αυτό
οι Ρώσοι που ήρθαν εκεί να το πάρουν δεν το ξέρουν. Οι Ρώσοι εμποροί, προφανώς ενδεχομένως μπορεί να το ξέρουν. Προφανώς. Όχι ενδεχομένως. Αλλά προσέξτε. Να πούμε και ενδεχομένως. Έγιναν δηλώσεις. Γιατί λέτε, έτσι. Λέτε ότι έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας συγκεκριμένο. Ναι, ναι. Άρα δεν είναι ενδεχομένως, το ξέρουν. Αν το ξέρουν την παρουσία του επιβλαβούς, ενδεχομένως λέω μπορεί να το ξέρουν, μπορεί να μην το ξέρουν. Δεν ξέρω, έμποροι είναι. Δεν ξέρω αν το ξέρουν ή δεν το ξέρουν. Πάντως λέω επειδή. Πάντως λέω, επειδή είναι πολύ αυστηροί οι κανόνες εκεί όπως τους περιγράφεται, ξέρουν και οι ίδιοι ότι δεν θα κάνουν αυτή τη διαδικασία χωρίς λόγο για να επιστραφεί το προϊόν πίσω. Επίσης, από το ρεπορτάζ εμείς ξέρουμε ότι στη συμφωνία που υπάρχει έχει προβλεφθεί και αυτό. Ναι, αλλά προσέξτε, ναι. Πέρα από τη συμφωνία, ο φυτογειονομικός ελεκτής, κύριε Στυριόπουλε, ενεργεί ανεξάρτητα σύμφωνα με την νομοθεσία. Έχει οριστεί φυτογειονομικός με απόφαση σαν του Υπουργείου. Σαν να παραήταν αυστηρή η απόφαση, κύριε Ρίζο. Ανεξάρτητα, εφόσον υπάρχει η παρουσία αυτού, έστω και σε ένα και σε δάκι, να υπάρχει παρουσία αυτού του επιβλαβούς, το ετόμου καραντίνας. Και να τονίσουμε και κάτι ακόμα, κύριε Ρίζο. Και η πρόταση. Και δηλαδή, να τονίσουμε και κάτι ακόμα, κύριε Ρίζο. Ναι, για πέστε μου. Ότι κι αν δεν είναι βαμβακάδα αυτό το οποίο είδε μακροσκοπικά ο συνάδελφός σας. Δεν θα έπρεπε να συμπληρώσω να πάρθει ένα δείγμα, κύριε Ρίζο, και να σταλεί άμεσα να ξέρουμε τι συμβαίνει. Οπτικά ναι, είπατε ότι μπορεί να συμβαίνει. Και αν δεν είναι, διότι μακροσκοπικά, γι' αυτό σας ρώτησα στην αρχή. Μπορεί να είναι ο πιο έμπειρος από όλους. Δεν αμφισβητούμε τίποτα. Αυτό που οφείλουμε να σκεφτούμε αυτή την περίοδο όμως είναι ότι αν δεν φύγουν τα φορτία, καταστρέφονται παραγωγοί στη δυτική φθιότητα. Κοιτάξτε, κύριε Στεριόπουλο, για αυτό επειδή, λέμε επειδή λοιπόν όλοι λένε ότι το φορτίο είναι μια χαρά, όλοι όσοι εμπλέκονται λένε ότι το φορτίο είναι μια χαρά εκτός από την υπηρεσία, λέω εγώ, επειδή ο έλεγχος ήταν μακροσκοπικός, με τα ματάκια δηλαδή και την εμπειρία, και όχι εργαστηριακός, και αν έχουμε κάνει λάθος και καταστρέψουμε κόσμο. Προσέξτε, όταν υπάρχει αμφιβολία ή υποβάλλει το αίτημα. Εσείς καταλάβατε από το ρεπορτάζ ότι δεν υπάρχει αμφιβολία. Ναι, προσέξτε, εμείς είπαμε και αμέσως το απόγευμα να παίρναμε δείγμα, σύμφωνα με την, δηλαδή όπως προβλέπει από την νομοθεσία να σφραγιστεί, να δείγμα, αντιδείγμα και να αποσταλεί στον Πενάκιο, αλλά ήδη αυτά τα φορτία τα ανακατευθύναν για άλλες αγορές και προφανώς, εντάξει, στη συγκεκριμένη περίπτωση καλά κάνανε, αλλά θέλω να σας πω ότι προσέξτε, δηλαδή θα πρέπει να σταλεί το δείγμα στον Πενάκιο, να πάρει απάντηση κτλ. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να προγραμματίζουν όλοι οι έμποροι. Όλοι όσοι ασχολούνται με αυτήν την εγκαίρως, προκειμένου να μπορούν να προγραμματιστούν οι ορισμένες διαδικασίες και να μην φτάνουμε στο παραπέντε, δηλαδή ότι ώστε να πρέπει εκείνη την ίδια μέρα κάτω από μια πίεση να μπορέσουμε να δώσουμε κάποια λύση από τη στιγμή που υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες από τη μεριά των. Είστε απολύτως βέβαιος, κύριε Ρίζο, είστε απολύτως βέβαιος ότι δεν συνέβαινε κάτι άλλο. Όχι, ναι, όχι, στο συγκεκριμένο, κοιτάξτε, είχαμε και παρόμοια παρτίδα και σε προηγούμενες δύο παρτίδες, τις οποίες δεν εκδώσαμε το φυτογειονομικό πιστοποιητικό, και εκείνες οι παρτίδες ανακατευθυνθήκαν. Το θέμα είναι, κοιτάξτε, κύριε Στεριόπουλε, σχετικά με τη Ρώσικη Ομοσπονδία είναι πάρα πολύ αυστηροί οι κανόνες, τα μνημόνια. Είχαμε μια παρόμοια περίπτωση, να σας πω τώρα, με τα ψάρια, όταν για τα ψάρια ήρθαν για έλεγχο εδώ πέρα και υπήρχε ένα διάστημα το οποίο, επειδή δεν τηρηθήκαν κάποιες διαδικασίες, σταματήσαν οι εξαγωγές από 24 συσκευαστήρια, οι εξαγωγές ψαριών προς τη Ρωσία. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι το μνημόνιο το οποίο μας έχει υποβάλει η Ρώσικη Ομοσπονδία να το τηρήσουμε. Από τη στιγμή που διαπιστώσουμε ότι υπάρχει η παρουσία ή ενδεχομένως αν έχουμε υποψίες να στείλουμε και τα δείγματα προς το φυτοπαθολογικό εργαστήριο, αλλά θα πρέπει προκειμένου να διασφαλίσουμε τουλάχιστον για αυτά τα προϊόντα, τα υψηλά στάνταρς και για τις εξαγωγές μας, θα πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί. Εμείς πρώτα πήρε δείγμα, ο υπάλληλος πήρε δείγμα, κύριε Ρίζο. Κύριε Ρίζο, ο υπάλληλος που βρέθηκε εκεί, έστω και μετά αυτή την αναστάτωση, πήρε δείγμα.
επικοινωνήσαμε με τον ενδιαφερόμενο για να πάει η επέστρεψη και προϊσταμένη που ήταν για άλλο δείγμα, οι φυτογενομικοί ελεκτές και προϊστάμενοι του τμήματος, και θα πηγαίναμε το απόγευμα. Πήγαμε να κλείσουμε το ραντεβού, αλλά λέει δεν υπήρχε λόγος για να... γιατί το φορτίο αυτό είχε φύγει για ανακατευθύνθηκε και για άλλη αγορά. Πάντως έχουν και δεν λέμε, δεν είναι μέτρο πίεσης, αλλά ακυρώθηκαν συμφωνίες εκατομμυρίων, κύριε Ρίζο. Άρα αυτό δεν έπρεπε να έχει προβλεφθεί νωρίτερα, να γίνει ένας έλεγχος και όχι την τελευταία στιγμή που βρίσκονται οι άνθρωποι με τα φορτία στα ψυγεία. Αυτό σας λέω, κύριε Βούτσινε, ότι θα πρέπει και έχουμε στείλει και επιστολή από τις αρχές του έτου πριν αρχίσει η περίοδος για τις δραστηριότητες αυτές, και επισημάναμε και στο συγκεκριμένο εξαγωγέα ότι θα πρέπει, τι θα πρέπει να κάνει, δηλαδή θα πρέπει να ορισμένα πράγματα να προγραμματιστούν εγκαίρως προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να υποδεικνύουμε τι θα πρέπει να κάνουν, πώς θα πρέπει να παρακολουθούν τα μέτρα πρόληψης, ολοκληρωμένης διαχείρισης, τι θα πρέπει να κάνουν από το χωράφι μέχρι το συσκευαστήριο. Μην τα λέμε τώρα, το θέμα είναι, μπορεί να βρεθεί λύση. Κυρία Βούτσινε, ακούστε, υποβλήθηκε 27 και 28 έπρεπε να φύγει το φορτίο. Προσέξτε τώρα. Έστω και να πέραμε δείγμα 27, δεν υπήρχε περίπτωση να πήγαινε στο Μπενάκιο, δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει μια απάντηση μέχρι τις 28. Προφανώς. Άρα δεν υπάρχει ένα χρονικό. Δεν υπάρχει ένα. Προσέξτε. Ένα χρονικό διάστημα ασφαλείας δεν υπάρχει, κύριε Ρίζο. Κοιτάξτε, όταν. Ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί θα μπορούσατε, επιτρέψτε μου να πω, να βγείτε και από πάνω. Αν σας καλούν 27 του μηνός, λέτε δεν πάμε. Δεν προλαβαίνουμε σε μία μέρα να πιστοποιήσουμε τίποτα. Καταλάβατε γιατί σας το λέω. Πολύ ωραία σας το λέει. Δίκιο έχετε. Πολύ ωραία σας το λέει ο Γιάννης. Κύριε Ρίζο, καταλάβατε τι σας λέω. Γιατί δεν έχει προβλεφθεί, αυτού του είδους οι συναλλαγές να γίνονται με ασφάλεια χρόνου, ώστε το δείγμα που ελέγχεται. 15 ημερών ακριβώς. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, δεν προβλέπετε. Διότι, κοιτάξτε, όλοι έχουν τα δικά τους οι εξαγωγείς, ή την ελιά ή το άλλα προϊόντα, και δυστυχώς εμείς επισημαίνω, δηλαδή η επιστολή που πήρε ο συγκεκριμένος κύριε Βουτσινέ είναι 31 Τρίτου το 14, ότι του λέμε τι θα πρέπει να κάνει προκειμένου να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Τον είχατε ενημερώσει εγκαίρως, λέτε. Είναι επιστολή με αριθμό πρωτοκόλλου 33-80-31 Τρίτου το 14, και του λέμε στον συγκεκριμένο τι θα πρέπει να κάνει. Αυτό που και εκεί πέρα έχουν και οι εταιρείες έχουν τα δικά τους προβλήματα. Εμείς παράκληση, επειδή προσέξτε, έχουμε έλλειψη προσωπικού όσον αφορά φυτογενομικούς και ποιοτικούς ελεγκτές. Δηλαδή στην υπηρεσία, στην έδρα της υπηρεσίας έχουμε τρεις. Άρα δηλαδή υπάρχει από την μια μεριά έλλειψη, δυστυχώς δεν υπάρχουν προσλήψεις και το κομμάτι. Για βάλτε μια άλλο τελεία, κύριε Ρίζο. Βάλτε μια άλλο τελεία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημογιάννη, ο οποίος θέλει να παρέμβει. Κύριε Δημογιάννη, την ακούτε την κουβέντα? Ναι, εντάξει, είναι τεχνικά ζητήματα τα οποία δεν μπορώ να έχω άποψη. Αυτό που έχω να πω εγώ, και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και το έχω πει σε όλους τους τόνους, είναι ότι εάν υπάρχει περίπτωση προϊόν στην πατρίδα μας, στη γειτονιά μας, που έχουν συνάδελφοι αγρότες στο Καστρί, να εξαχθεί και να έρθει χρήμα, να έρθει εθνικό προϊόν μέσα στο νομό μας, είναι αδιανόητο και σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε να μην συμβεί αυτό. Θα το παλέψουμε με όλους τους τρόπους. Έστω και αν υπάρχουν προβλήματα στις υπηρεσίες, έστω και αν δεν υπάρχει προσωπικό, οφείλουν όλοι να κάνουν το καθήκον τους στο μέγεθο των δυνατών που μπορούν να κάνουν. Αυτό λέει ο κύριος Δρύζος, το καθήκον τους κάνουν, κύριε Δημογιάννη. Και λοιπόν ποιο είναι το ζήτημα? Κύριε Ρίζο, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Υπάρχει πρόβλημα με το προσωπικό στην υπηρεσία? Προφανώς, σας έχουμε κάνει πολλές κουβέντες, κυρία Στεριόπολη, και μαζί. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού και σε φυτογενομικούς και ποιοτικούς. Υπάρχει κενό νόμου. Και όπως και σε κτηνιά. Υπάρχει κενό νόμου, κύριε Ρίζο. Ορίστε. Υπάρχει κενό νόμου. Όσον αφορά τι? Όσον αφορά αυτό που συζητάμε τώρα. Κενό για προσλήψεις, τι λέτε τώρα? Όχι, κενό λέω για το πώς μπορεί να πιστοποιηθεί και να βεβαιωθεί με το πιστοποιητικό που αναφέρατε εσείς προηγουμένως ένα προϊόν για να φύγει προς το εξωτερικό. Γιατί όταν σας καλούν 27 και το προϊόν φεύγει 28, προφανώς δεν υπάρχει το χρονικό διάστημα για να κάνετε τους ελέγχους που πρέπει. Μα γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να προγραμματίζετε. Σας ρώτησα ξανά, υπάρχει κενό νόμου?
Όχι κοινό νόμο δεν υπάρχει, αλλά πρέπει να προγραμματίζουν εγκαίρως προκειμένου να έχει το χρόνο και η υπηρεσία και οι τρεις. Ναι, αλλά τους δίνει τη δυνατότητα ο νόμος, λέω, να το κάνουν αυτό τελευταία στιγμή. Μπορεί, αλλά εμείς δεν είναι το θέμα τι τους δίνει τη δυνατότητα, θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία, αυτά που είπε και ο κύριος Δημογιάννης. Εδώ πρέπει να η κορονίδα σε όλη την αγροτική δραστηριότητα. Ναι, αλλά αν ήταν προϋπόθεση, κύριε Ρίζο, αν ήταν προϋπόθεση ναι. για να φύγει το προϊόν στο εξωτερικό, να έχετε ενημερωθεί 5 μέρες πριν, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Αυτό θα ήταν το ειδικό, να μπορούμε να προγραμματίσουμε. Αυτό σας ρώτησα προηγουμένως αν υπάρχει κάποιο κενό και μου λέτε όχι. Αν θα πρέπει να αναβελτιωθεί όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο και το κανονιστικό πλαίσιο όσον αφορά τον τρόπο και το χρόνο στον οποίο θα πρέπει να προγραμματίζουν τώρα ορισμένα πάντως. Αυτό συμφωνώ. Ότι θα πρέπει κάποιο να βελτιωθεί προς όφελος και να υπάρχει με την υφιστάμενη κατάσταση και με το υφιστάμενο προσωπικό να μπορεί εγκαίρως και να προγραμματίζει υπηρεσία και η παραγωγική και η εξαγωγή. Λοιπόν, κατανοητό. Κύριε Δημογιάννη, κύριε Ρίζο, μείνετε ένα λεπτό στη γραμμή. Είναι πολλά, βέβαια, είμαστε και ώρα δελτίου, είναι πολλά τα τηλεφωνήματα που δέχομαι από τους παραγωγούς, πρέπει να ομολογήσω. Ας επικοινωνήσουμε το τηλέφωνο του σταθμού αν χρειάζεται κάποια παρέμβαση. Κύριε Δημογιάννη, σας ακούω. Ναι, κύριε Στυριόπουλε, είναι κοινό μυστικό που δυστυχώς Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης με την δομή και την οργάνωση που λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια ήταν ένας κρατικοδίητος που δυστυχώς δεν μπορούσε να αναλάβει κανένα ρόλο και έργο. Και δεν φταίνει πάλι γι' αυτό, έτσι, γιατί έτσι ήταν το σύστημα. Τώρα εκ των πραγμάτων τα πράγματα εξελίσσονται, ανοίγονται αγορές, δραστηριοποιούνται οι αγρότες. Και δεν νομίζω ότι είναι θέμα δηλαδή καινού νόμου. Απλά πρέπει οι άνθρωποι που είναι πάνω σε αυτό το αντικείμενο να συνεχίσουν να λειτουργούν σε διαφορετικούς ρυθμούς. Και αυτό είναι το δύσκολο. Υπάρχουν πολλά θέματα τώρα που δεν μπορούν να λυθούν τώρα σε μια κουβέντα. Λοιπόν, πρέπει να σας αποδεσμεύσω προσωρινά να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Δημογιάννη, θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Κύριε Ρίζο, σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Καλό βράδυ, κύριε Δημογιάννη. Μένετε λίγο στη γραμμή σας, πάμε σε μια μικρή διαφημιστική ανάσα, επιστρέφουμε σε πολύ